Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και φυσικά και ειδικός στη ρουνολογία. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει. Είναι πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, αλλά θα είναι πολύ 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 αποκαλυπτικό. Το θέμα μας είναι σκέψω ένα άτομο, οποιοδήποτε όμως άτομο, το οποίο σε ενδιαφέρει, ένα όμως άτομο, το οποίο μπορεί να είναι και εδώ ή στη ζωή, δηλαδή σε αυτή τη διάσταση ή και ακόμα και σε άλλη διάσταση. Και μπορεί να θέλει να σου δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο εσένα σε ενδιαφέρει για αυτή την περίοδο να το μάθεις. Λοιπόν, το άτομο μπορεί να είναι τώρα όσον αφορά, μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να σχετίζεστε με συντροφικότητα, μπορεί να είναι φίλος, φίλη, κολλητός, κολλητή, συνάδελφος, προϊστάμενος, συνεργάτης, μια ψυχή ίσως που πλέον είναι σε μια άλλη διάσταση κτλ. Να σας πω κάτι, να ξεκαθαρίσω, δεν είμαι medium, έτσι. Απλά θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες δυνατότητες με τα ταρό, μέσα από τη δυνατότητα του συλλογικού ασυνείδητου, ας το πούμε έτσι, μέσα από τον ανώτερο αυτό, μέσα από το υποσυνείδητο του κάθε ανθρώπου, να μας έρθουν στην επιφάνεια κάποιες πληροφορίες. Στην ουσία, αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε ανάλυση της πληροφορίας. Εντάξει. Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου, εγώ προσωπικά δεν είμαι medium. Όμως χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις, τις δυνατότητες των ταρό και πιάνουμε και συντονιζόμαστε με κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σύμβολα. Δεν θα σας τα πω ποια είναι, θα σας τα εξηγήσω πιο μετά, την ώρα που θα κάνουμε την ανάλυση, διότι θέλω και εσείς να συγκεντρωθείτε στο σύμβολο και ας μην ξέρετε τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Είναι 1, 2, 3, 4. Να σας τα φέρω από κοντά να το φέρω. Αυτό είναι το πρώτο σύμβολο. Ένα τέτοιο σύμβολο συνήθως υπάρχει και στο χέρι μας. Στην παλάμη μας είναι το μη, αν παρατηρήσετε και το δικό μου εδώ πέρα, είναι το μη, έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο είναι, τι σημαίνει τώρα το μη. Εντάξει, υπάρχει βιντεάκι, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, πάντως είναι ιδιαίτερο, αλλά και πολύ απαιτητικό σύμβολο όσοι το φέρουν, όσοι το έχουν. Απαιτητικό, δεν είναι εύκολο. Υπάρχει αυτό που είναι σαν κεραυνός, και αυτό είναι δυνατό σύμβολο. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να κάνει και σαν ψάρι δηλαδή, σαν ψαράκι. Και υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να κάνει και σαν τρίαινα. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα ότι είναι, ξέρω εγώ, τρίαινα του Ποσειδώνα και από πίσω κρύβεται ο Ποσειδώνας. Όχι. Λοιπόν, οπότε, αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ θα κάνω είναι να ανακατέψω λιγάκι για να φτιάξουμε λίγο. Θα με δείτε να το φτιάχνω τώρα, δεν πειράζει. Να ανακατέψω λίγο. Αυτά είναι τα ζώδια. Τα ζώδια θα μας πούνε κιόλας πολύ χρήσιμες πληροφορίες. 1, 2, 3, 4. Ωραία, βγάλαμε τα ζώδια. Μισό λεπτό να τα κάνω λίγο πιο εκεί για να έχουμε και λίγο χώρο. Το φτιάχνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα το δείτε πώς γίνεται. Πώς φτιάχνω δηλαδή το διάλεξη μια κάρτα, θέλω να το δείτε και εσείς. Δεν θα πάρει πολύ. Εννοείται, όσοι βαριέστε μπορείτε να το προχωρήσετε και να πάτε λίγο πιο κάτω. Εδώ λίγο είναι το φως που κάνει. Ας το φέρω λίγο πιο εκεί για να μην φεγγίζει τόσο πολύ. Στη συνέχεια θα πάρω αυτές τις κάρτες για να αρχίσουμε να. Ωραία, μισό λεπτό γιατί συγκεντρώνομαι κιόλας. Ωραία. Και να επιλέξουμε. Εδώ. 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 Και εδώ. Στη συνέχεια. Εδώ. Και εδώ. Και άλλο ένα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Στη συνέχεια με αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες, είπαμε θα βάλουμε και λίγες παράξενες κάρτες, λίγο περίεργα πράγματα, και θα σας φέρω και κάποιες τώρα άλλες, οι επόμενες. Ωραία. Αν και έχω ανακατέψει αρκετά καλά, λίγο ακόμα και εσείς να το δείτε σαν διαδικασία. Και άλλα, ένα εδώ, ένα εδώ. Okay, να βάλουμε εδώ και άλλο ένα. Το θέμα μας, επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι
Φέρε στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει για να σου δώσει απαντήσεις. Έχει ένα μήνυμα για σένα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε, έτσι. Μπορεί να είναι φίλος, φίλη, μπορεί να είναι σύντροφος, σύζυγος, εραστής, τρίτο πρόσωπο, μπορεί να είναι συνεργάτης ή ακόμα και μία ψυχή η οποία δεν είναι εν ζωή. Μπορεί κάποιος να πει βέβαια, μα οκ, πώς γίνεται αυτό, να επικοινωνήσουμε, επικοινωνήσεις. Όχι, δεν επικοινωνώ με πνεύματα. Δεν είμαι μέντη μου, το ξεκαθαρίζω, είναι καθαρά μέσα στη συλλογικότητα, ας το πούμε, της πληροφορίας. Δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω, δεν θέλω να σας ζαλίσω τώρα με πώς γίνεται και αυτά, αλλά γίνεται και μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικά μηνύματα. Λοιπόν, γιατί στην ουσία και όταν φύγει μια ψυχή, ας το πούμε, από το σώμα και τα λοιπά, συνεχίζει με μια άλλη μορφή, σε μια πιο ενεργειακή μορφή. Και αυτή η ενεργειακή μορφή δεν πεθαίνει. Δεν το λέω εγώ, αν θέλετε, αν και ασπάζομαι αυτή την άποψη, διαβάστε Πλάτωνα, διαβάστε Αριστοτέλη, να δείτε τα περί ψυχής, τι γράφουν και τι λένε. Λοιπόν, και βέβαια και την Εκκλησία κιόλας, αλλά οκ, εντάξει, ας μην το πάμε παραπέρα. Εδώ, ένα, δύο, τρία, όπα. Εδώ έχουμε, μάλιστα, και μια αναστάτωση. Όλα παίζουν ρόλο. Και η παραμικρή λεπτομέρεια στα ταρό παίζουν ρόλο. Ακόμα και αυτό που θα πω, αυτό που θα μπερδευτώ, πώς θα κάτσουν τα χαρτιά, όλα είναι, έχουν μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ωραία. Το σημαίνει ότι υπάρχει αναστάτωση δεν είναι κακό. Σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα εκεί τα οποία δεν κρατιέται, αν θέλετε, το κομμάτι αυτό και να μας πει τι. Και θέλει να μας πολύ πολύ, δηλαδή βιάζομαι, άντε τελείωνε, με ένα τέτοιο στυλ. Ωραία. Τα φέρνω εδώ. Είναι τώρα στη σειρά. Δείτε τα. Εντάξει. 1, 2, 3, 4. Δείτε τα, μελετήστε τα, δείτε ποιο σύμβολο σας καλεί ή τι σας καλεί από αυτά τα 1, 2, 3, 4 πακέτα. Ποιο είναι αυτό το πακέτο το οποίο εσάς σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα τα βάλω λίγο στην άκρη μαζί με το συμβολάκι τους για να έχουμε χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε με άνεση την ανάλυση η οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή. Για όσους επιλέξανε λοιπόν το πρώτο σύμβολο, έτσι, το πρώτο σύμβολο. Το πρώτο σύμβολο θα σας το εξηγήσω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι αυτό εδώ πέρα, λέγεται μανάζ. Είναι ένα ρουνικό σύμβολο. Είναι πολύ ισχυρό, είναι πολύ δυνατό και στην ουσία μας λέει για τον εαυτό, για την ατομικότητά μας, τον εαυτό μας, για τη συμπεριφορά μας απέναντι σε άλλους ανθρώπους, για φίλους, εχθρούς κιόλας. Θα σας πω κάτι, ένα μυστικό. Όσοι έχετε αυτό το σύμβολο, το μη, μπορεί να είναι ακριβώς έτσι, μπορεί να είναι σαν το δικό μας, να σας το δείξω, να είναι το μη, έτσι αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο, έχω πάρει με κάποια βίντεο το οποίο έχω γυρίσει στο κανάλι, μπορεί να τα δείτε. Όσοι έχουν φέρουν αυτό το σύμβολο, ναι, σημαίνει και μάγος. Μην τρομάξετε, σημαίνει ο καλός ή ο κακός ο μάγος. Εξαρτάται από ποια πλευρά θα πάτε εσείς και τι θα κάνετε. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυτό το σύμβολο και γι' αυτό μπορεί να ασχολούνται με αστρολογία, μπορεί να ασχολούνται με κάποια μεταφυσικά, μπορεί να ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Μπορεί να αποκτήσουν πολύ μεγάλη δύναμη, ενεργειακή δύναμη. Το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Αν τη χρησιμοποιήσουν με πολύ αρνητικό τρόπο, τότε το κάρμα έρχεται και χτυπάει πολύ άσχημα. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει, το πρώτο μήνυμα που έχουμε εδώ πέρα είναι προσέχω τον εαυτό μου, υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι και ένα σύμβολο δυσκολιών κιόλας, εμποδίων δηλαδή, όμως με την κατανόηση κάποιων πραγμάτων και όσο σας βοηθήσει αυτό το ρίξιμο, μπορώ να ξεπεράσω τα εμπόδια. Γενικά είναι ξεπερνάω τα εμπόδια. Αυτό το σύμβολο αυτό σημαίνει. Μανάζ λοιπόν. Αν θέλετε, μπορείτε να το ψάξετε και εσείς στο ίντερνετ ή να αγοράσετε και ένα βιβλίο, υπάρχουν και πολύ ωραία βιβλία με ρούνους, αλλά υπάρχουν και πολλά site, αν θυμάμαι, υπάρχουν και σε. Ναι, υπάρχουν και στα site, στα ελληνικά κιόλας, στο οποίο μπορείτε να πάρετε κάποιες πληροφορίες, διότι δεν είναι τυχαίο αυτό το σύμβολο το οποίο σας έχει έρθει. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα με το εξής. Θα ξεκινήσω με τα ζώδια. Κάποια ζώδια τα οποία σας ενδιαφέρουν. Είναι ο Σκορπιός, θα σας εξηγήσω τι είναι, είναι ζυγός και είναι και ο τοξότης. Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ο οροσκόπος, ο δικός σας, μπορεί να όμως και του ανθρώπου του οποίου σας ενδιαφέρει.
αν δεν υπάρχει κανένα από αυτού του οποίου να γνωρίζετε, γιατί ο okay, μπορεί να σημαίνει και να μην γνωρίζει το ζώδιο και οροσκόπο, ή ξέρω εγώ, του διευθυντή, ξέρω εγώ, ή ενό συνεργάτη να ξέρει τώρα τον οροσκόπο, ίσω να ξέρετε μόνο το ζώδιο, γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι όμω εδώ οι συμπεριφορέ. Μπορεί να συμπεριφέρονται σαν σκορπιό, να συμπεριφέρονται σαν ζυγό και να συμπεριφέρονται σαν τοξότη. Είναι δεδομένο, είναι γεγονός ότι στην αστρολογία δεν ισχύουν μόνο τα ζώδια ή ο οροσκόπος. Είμαστε ένα σύνολο πολλών πραγμάτων και πολλοί άνθρωποι, πάνω χάρη, υπάρχουν εγώ καιροι, οι οποίοι είναι πολύ εξωστρεφείς. Ναι, έχουν μια συστολή καμιά φορά, αλλά είναι όμως ομιλητικοί. Άρα δεν έχουν εγωκερήσεις καθαρές, ας το πούμε, δυνάμεις, εκφράζονται με έναν άλλο τρόπο, το οποίο παίζουν άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουν πολύ τοξότη μέσα τους και να... εντάξει. Άρα λοιπόν και πώς εκδηλώνονται. Αυτά όμως είναι τρία ζώδια. Υπάρχουν και ένα μήνυμα, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να γνωρίζετε, είναι... μεταλλάσσω, αλλάζω δηλαδή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εσάς. Το επόμενο είναι βάζω ισορροπίες, το οποίο παίζει και αυτό ρόλο εδώ πέρα. Και το άλλο σημαίνει βλέπω. Ο τοξότης που σημαίνει βλέπω, δηλαδή βλέπω για να κατανοήσω. Αυτοί είναι οι συμβολισμοί. Πάμε τώρα στα ταρό να κάνουμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι. Okay, λοιπόν. Η πρώτη κάρτα που έχουμε είναι το 6 μπαστούν. Ένα σημαντικό μήνυμα, το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει γενικότερα και σας περνάει ένα μήνυμα νίκης, ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα επίσης και δέσμευσης. Για πάμε να τα δούμε, θα τα δούμε όλα. Επίσης είναι το 6 ξυφών. Το 6 ξυφών σημαίνει ηρεμία μυαλού. Έχει να κάνει και με τα ταξίδια, αλλά κυρίως όμως αυτό το οποίο μας λέει εδώ πέρα είναι ηρεμό. Να ηρεμήσει το μυαλό. Το 6 ξυφών είναι μια από τις καλές κάρτες που δείχνει και το παρελθόν, δείχνει και το κάρμα. Δείχνει, και δεν είναι τυχαίο διότι έχουμε, επίσης έχουμε δύο εξάρια τώρα αυτή τη στιγμή που πέφτουν κάτω. Είναι το 6 μπαστούνι και το 6 ξυφών που είναι η φωτιά και ο αέρας. Σαν στοιχεία δηλαδή, όπου εδώ τώρα έχουμε βεβαίως ζώδια της φωτιάς και ζώδια εδώ του αέρα. Και αυτό που έρχεται είναι ο κόσμος όλος, που είναι η ολοκλήρωση. Εδώ έχουμε μια πρώτη ιστορία λοιπόν. Ο κόσμος είναι μια από τις επιτυχημένες κάρτες, μια από τις θετικές ολοκληρώσεις. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Και αυτή η λεπτομέρεια είναι εάν είχες ακούσει ή αν είχες ακολουθήσει εκείνα τα σωστά βήματα τα οποία έπρεπε, τότε θα δικαιωθείς. Αυτή είναι η απάντηση. Ο κόσμος απαντάει με αυτόν τον τρόπο και ο λόγος είναι, αν παρατηρήσετε εδώ, υπάρχουν το ζώδιο του Ταύρου, μάλλον εδώ υπάρχει ένα γεράκι, εδώ υπάρχει ένα πρόσωπο και πάνω υπάρχει ο τροχός της τύχης που λένε, και εδώ πέρα υπάρχει ένα λιοντάρι. Αυτά συνήθως είναι τα μαθήματα τα οποία παίρνουμε στη ζωή μας. Για να το δούμε λίγο, γιατί το πρόσωπο το οποίο σκέφτηκες αρχίζει λοιπόν και απαντάει και ξεκαθαρίζει, μάλλον και ανοίγει τις ενέργειες και ξεκαθαρίζει πράγματα. Να είσαι αισιόδοξος, αισιόδοξη και να έχεις δύναμη και να προχωράς στους στόχους σου τόσο πολύ έτσι με δέσμευση ψυχής σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Αυτό θέλω να δω από σένα, λέει εδώ. Στη συνέχεια είναι να ηρεμήσει το μυαλό σου, γιατί μπορείς να ξεκινήσεις για νέα πράγματα. Να κάνεις νέα πράγματα στη ζωή σου και όλα αυτά, ναι, να ολοκληρωθούν και με μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία για τον καθένα είναι διαφορετική. Η επιτυχία όμως είναι ξεχωριστή για τον καθένα, αλλά είναι κοινή όμως. Ναι, μπορεί για κάποιον η επιτυχία να ανέβει, ξέρω εγώ, στην καριέρα του και να πάει σε μια πολύ ψηλή θέση. Είναι επιτυχία. Επιτυχία όμως είναι περνώ και ένα μάθημα. Επιτυχία είναι πρώτο δίπλωμά μου. Επιτυχία είναι τελικά τα βρήκα με τον σύντροφό μου. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο κόσμος, γενικότερα το μήνυμα εδώ, είναι η επιτυχία μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Για να συνεχίσουμε λοιπόν το ρεξιμό μας και να δούμε για κάποια άλλα πράγματα. Το επόμενο που θα μας βγει εδώ πέρα είναι το επόμενο μήνυμα. Μάλιστα, είναι ένα 7 μπαστούνι, θα το βάλω κάτω, μια από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες, αγαπημένες μου κάρτες, μια βασίλισσα μπαστούνι και έχουμε επίσης και ένα πάλι 6. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, έχουμε και ένα 6 μπαστούνι και εδώ. 6 μπαστούνι εδώ, 6 μπαστούνι εδώ. Επιμένει λοιπόν το εξάρι εδώ και μας λέει για κάποια πράγματα. Το εξάρι σημαίνει βρίσκω την αρμονία στη ζωή μου. Δεν ξέρω και αν ο αριθμός 6 παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο για εσάς. Απλά το αναφέρω διότι έχουμε 3 εξάρια αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι το 666 και δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πολλές φορές που λέμε 666 κτλ.
Το 7 μπαστούνι όμως είναι ένα επόμενο μήνυμα το οποίο σου λέει το άτομο το οποίο σε ενδιαφέρει και λέει ότι να έχεις εχθρούς. Το μανάζ έχει εχθρούς. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έχεις εχθρούς, έχεις αντίζηλους, όμως εσύ πρέπει να ενδυναμώσεις, πρέπει να μάθεις να στηρίζεις τα πόδια σου. Να ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από τον άνθρωπο τον οποίο σας ενδιαφέρει. Ακόμα και σε ερωτική σχέση να ήταν, ξέρετε τι λέει εδώ. Εδώ λέει ότι πρέπει να μείνεις, να είσαι δυνατός, δυνατή, να μείνεις στα πόδια σου. Και πίσω οι σκιές, θα να τις δείτε. Οι σκιές είναι οι βοήθειες από άλλες διαστάσεις. Εδώ επίσης είναι μια βασίλισσα και αυτή μπαστούνι, πολύ δυνατή, πολύ ιδιαίτερη, ζώδια φωτιάς βεβαίως. Εδώ επικρατούν πάρα πολύ τα ζώδια της φωτιάς κυρίως. Η καφετιά όμορφη αυτή γάτα που δηλώνει, που είναι σαν τυγράκι, δηλώνει τη διέστηση, δηλώνει το ένστικτο και ότι βλέπω μέσα από άλλες διαστάσεις, βλέπω άλλα πράγματα. Βεβαίως εδώ αν παρατηρήσετε υπάρχει και ένας ο Κρόνος εδώ, πλανήτης Κρόνος, να το δείτε εδώ. Ο Κρόνος σημαίνει κάρμα. Ο Κρόνος επίσης σημαίνει χρόνος. Και βεβαίως θέλω να δείτε και κάτι άλλο. Θέλω να δείτε λίγο ιδιαίτερα αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα χρώματα. Σημαίνει, μπορεί να σημαίνει και σεξουαλική επαφή. Μπορεί επίσης να σημαίνει ερωτισμός, αισθησιασμός. Επίσης σημαίνει και, μπορεί να σημαίνει και εγκυμοσύνη. Αλλά και χαρμόσυνα νέα. Χαρμόσυνα νέα, συγγνώμη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο επόμενο πάλι έχουμε το 6. Το 6 εδώ πέρα πεντάκτηνο. Α, εδώ επίσης σημαίνει και ευλογίες, που μου ήρθε φλασιά τώρα. Εδώ σημαίνει και ευλογημένο, σημαίνει ευλογίες, ότι υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν άνθρωποι που σε ζηλεύουν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το κακό σου, που είναι εκεί και καλά, που ναι, μεν έρχονται με ένα ραβδί, αν παρέστησε, εδώ έχουν μετά ραβδάκια τους και καλά, δήθεν ότι έρχονται. Δηλαδή έρχονται πονηρά, δήθεν με καλό σκοπό. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο παίρνει αυτή τη στιγμή από το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει. Δεν έχει σημασία αν είστε λίγο στα μαχαίρια με αυτό το πρόσωπο ή αν έχετε τσακωθεί, γιατί μπορεί να είναι αν θα τα ξαναβρούμε. Εδώ δείχνει ένα μήνυμα, είναι ότι πρέπει να υπερασπίζεις τον εαυτό σου και καλά κάνεις και τον υπερασπίζεσαι. Βεβαίως, εδώ σημαίνει επίσης σιγουριά, δύναμη, αισιοδοξία και ότι κοιτάζω το μέλλον, ότι ναι, τελικά το κοιτάζω, κοιτάζω με αισιοδοξία το μέλλον μου. Και μία άλλη κάρτα η οποία έρχεται εδώ πέρα είναι το 6 φυσικά μπαστούνι που, λέει, που κοιτάει και εδώ το μέλλον. Εδώ αυτός ή αυτή εδώ πέρα, αυτός κυρίως, είναι μια ιδιαίτερη κάρτα που είναι πάνω σε έναν δράκο. Αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι να προχωράει με δύναμη προς το μέλλον και να ξέρει να οδηγεί τα πράγματα. Άρα λοιπόν ένα από τα πράγματα τα οποία βγαίνει πολύ έντονο εδώ είναι το μέλλον σου. Κοίτα το μέλλον σου, φτιάξε το μέλλον σου κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και βεβαίως όταν λέμε φτιάξε το μέλλον, εννοούμε να κάνεις όλα εκείνα τα όνειρά σου πραγματικότητα, να τα φέρεις με έναν τέτοιο τρόπο τουλάχιστον να τα κυνηγήσεις, διότι έχεις τη δύναμη. Για πάμε και στο επόμενο να δούμε. Ιδιαίτερες κάρτες και αυτές εδώ πέρα, για να τις βάλουμε εδώ. Έχουμε έναν ήλιο, βεβαίως, βεβαίως και βεβαίως και πώς θα προχωρήσεις και θα αποκτήσεις τα όνειρά σου. Έχουμε, μάλιστα. Έχουμε το δρεπάνι, ας το πούμε, ναι, ok, γιατί είναι και το τέλος κάποιων πραγμάτων και έχουμε και τα σύννεφα. Πολύ ωραίες κάρτες και αυτές εδώ πέρα. Θέλω να τις δείτε τώρα, γιατί μας λένε και εδώ μια πανέμορφη ιστορία. Λάτε εδώ να δείτε τι όμορφες ιστορίες έχουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι οι δυσκολίες της ζωής. Και δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ αν παρατηρήσετε αυτή είναι, θα σας πω, η πρώτη σειρά, η δεύτερη σειρά και πάμε εδώ η τρίτη σειρά είναι αυτό που σας σταυρώνει. Τι σημαίνει αυτό που με σταυρώνει? Σημαίνει αυτό που έρχεται στα πόδια μου, αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσω, αυτό που θα βρω μπροστά μου και χρειάζεται να το δω με τέτοιο τρόπο ώστε να το ξεκαθαρίσω, ας πούμε. Εδώ ένας ήλιος. Ξεκινάς με έναν, και επίσης ξεκινάς και με έναν άσο καρό, άσο της γης δηλαδή. Χρησιμοποίησε όλα σου τα ταλέντα και να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μήνυμα της κάρτας εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Ομιλία, συναντήσεις, άνθρωποι. Εδώ αυτός είναι λίγο απομονωμένος, έτσι. Γιατί σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις. Εσείς που σκέφτεστε τις επόμενες κινήσεις, αλλά έχεις ένα ταλέντο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο. Άλλοι έχουν ένα ταλέντο της επικοινωνίας. Άλλοι πουλάνε. Άλλοι εξωτερικεύονται εύκολα. Άλλοι, ξέρω εγώ, έχουν αναλυτικό μυαλό. Ο καθένας. Άρα η ζωή σε καλεί
να προχωρήσεις, δηλαδή το μήνυμα από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει είναι χρησιμοποιήστε το ταλέντα σου, έχεις πολλά ταλέντα. Το άλλο είναι ναι, θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα στη ζωή σου. Θα έρθει το τέλος κάποιων κύκλων και κάποιων πραγμάτων. Τέλος, αλλά και αναγέννηση. Αυτή εδώ πέρα, αν την παρατηρήσετε, μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι δεμένα τα χέρια της, δείτε τα, είναι δεμένα τα χέρια της με αλυσίδες. Νιώθει λοιπόν εγκλωβισμένη και πρέπει να σπάσει τα δεσμά της και να προχωρήσει. Εδώ επίσης τώρα αμέσως έχουμε και κάποιες πληροφορίες, έχουμε και κάποια πρόσωπα εδώ. Έχουμε έναν ήλιο που μπορεί να σημαίνει να είναι μια ισχυρή αρσενική ενέργεια για εσάς. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας παππούς, μπορεί να είναι μια πατριαρχική φιγούρα, μπορεί να είναι ένας άντρας, πολύ δυνατός άντρας. Ένας άντρας κυρίως παλιά σκοπή θα έλεγα, αλλά με την καλή την έννοια όμως, έτσι, όχι με τις βλακίες που κυκλοφορούν. Και επίσης εδώ υπάρχει και ένας βαλές, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατάταξη, ζώδια κυρίως γης ή πολύ γιωμένοι άνθρωποι. Αυτός εδώ είναι θετικός, αυτός εδώ πέρα μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος έβαλε και σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, ζήλιας και δυσκολιών και πρέπει εσύ να κόψεις κάποια πράγματα. Και το τελευταίο, πάλι ένα εξάρι. Το 6 λοιπόν επιμένει και εδώ έχουμε πάλι ένα 6 ξυφών που είναι με τα σύννεφα εδώ. Τα σύννεφα σημαίνει σκοτούρες, σημαίνει προβλήματα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια άλλη αρσενική ενέργεια, κυρίως εσείς, κυρίως από ό,τι βγαίνει εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολύ αρσενικές φιγούρες, κυρίως όσοι επιλέξατε το πρώτο κομμάτι, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχετε ή θέμα με την αρσενική σας ενέργεια, τη δική σας ατομική αρσενική ενέργεια, ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το αρσενικό στοιχείο. Σας ανταγωνίζετε, σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχει ένας πάλι εδώ πέρα βασιλιάς ξυφών, ο οποίος σας δημιουργεί προβλήματα και δεν σας δίνει σημασία, σας ακούει, αλλά είναι σαν να μην σας ακούει και κάνει εκείνο το δικό του και προχωράει. Μπορεί να είναι αυτό. Το τελικό μήνυμα όμως είναι μην ενδίδεις, μην τα παρατάς. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, μισό λεπτό. Για να δείτε αυτές τις όμορφες έτσι, εικόνες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή ανοίξει για εσάς και το μήνυμα είναι, θα έλεγα, ακριβώς, γιατί εδώ είναι που τελειώνει και είναι και μια κάρτα που κοιτάζει στο μέλλον, έτσι. Και η κάρτα στο μέλλον είναι το εξής. Είναι ο κόσμος, είναι το 6 μπαστούνι και επίσης είναι και το 6, και τα σύννεφα που είναι το 6 ξυφών. Φέρε αρμονία στη ζωή σου, ολοκλήρωσε ό,τι είναι να ολοκληρώσεις, προχώρα με δύναμη και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, μην τα παρατάς. Το πρόσωπο το οποίο σας μιλάει αυτή τη στιγμή, όποιο και να είναι αυτό, είναι μην τα παρατήσεις. Προχώρα στο δικό σου μέλλον. Εντάξει φίλες και φίλοι. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Τα μαζεύω λοιπόν εγώ εδώ πέρα. Για να πάμε λοιπόν στη δεύτερη φίλες και φίλοι επιλογή. Εδώ. Η δεύτερη επιλογή είναι το σουέλο. Έτσι λέγεται αυτό το συμβολάκι. Ένα σύμβολο επιτυχίας, ένα σύμβολο δύναμης, τιμής, πολύ υψηλής ενέργειας, δηλαδή στα άνθρωποι που έχετε πολύ ενέργεια εσείς, υγείας. Είναι μια στιγμή, δείχνει και ένα χρόνο και η στιγμή που έχει έρθει να κάνεις τις θετικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Επιτυχία, υγεία και νίκη. Και νίκη κιόλας εναντίον, αν θέλετε, των εχθρών. Εντάξει, λοιπόν. Το βάζω λοιπόν εγώ εδώ πέρα. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ζώδια. Είπαμε, ζώδιο και οροσκόπος ή αφορά εσάς ή αφορά τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Αν δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει το ζώδιο και πείτε, μα δεν έχω κάποιο τέτοιο ζώδιο, είναι τότε η συμπεριφορά του ζωδίου. Είπαμε, πολλές φορές ένα ζώδιο και ένας οροσκόπος δεν αρκούν για να χρησιμοποιηθούν για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο στη συμπεριφορά του. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, έτσι. Μπορεί κάποιος να είναι δίδυμος και να είναι κλειστός, έτσι, και να μην μιλάει πολύ. Okay. Λοιπόν, έχουμε μία Παρθένου, ένα ζώδιο της Παρθένου που σημαίνει αναλύω, ανάλυση λοιπόν, σκέφτομαι πολύ. Έχουμε έναν Λέον που σημαίνει λάμψη, επιτυχία, αισιοδοξία, προχώρημα και θέλω να προχωρήσω στη ζωή. Και ένας εγώκερος εδώ, να το φέρω να το δείτε από κοντά, ένας εγώκερος που σημαίνει χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ δεν είναι η κακή λέξη, σημαίνει χρησιμοποιώ για να χτίσω.
Εδώ σημαίνει αναλύω για να καταλάβω τι συμβαίνει στην κατάσταση. Εδώ είναι I will που σημαίνει επίσης έχω και τη δύναμη και θα το κάνω, γιατί αναλύω τη συμπεριφορά μου, θα σκεφτώ τι θα κάνω και φυσικά θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνατότητες προκειμένου να πετύχω το σκοπό μου, όποιος και να είναι αυτός. Να, οι πρώτες πληροφορίες που μας δίνει το άτομο το οποίο εσείς σας ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο, ισχυρή, δυνατή, σταθερή, γνωρίζει τι θέλει, αισθησιακή, είναι γυναίκα, κυρίως θηλυκό στοιχείο, μπορεί να είστε εσείς. Πολύ θελεκτικές με τον τρόπο τους. Ξέρετε, δεν χρειάζεται κάποιος, μάλλον κάποια να είναι σούπερ μόντελ για να είναι όμορφη γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν φοβερό τύπο, ας το πούμε. Εδώ είναι μια βασίλισσα που επίσης σημαίνει ωριμότητα, σκέψης, διέστησης, φροντίδας, δύναμης. Μπορεί να είναι και τα στοιχεία τα οποία σας δίνει το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει και σας λέει ότι ναι, εσύ ήσουν μία βασίλισσα. Αν τώρα είστε άντρας, σημαίνει μία γυναίκα που επηρεάζει πάρα μα πάρα πολύ τη ζωή σας. Το επόμενο είναι ένας υπότης εδώ πέρα, κυπέλων, πολύ καλή κάρτα που σημαίνει ο καλός σκοπός. Στη ζωή μας χρειάζεται να έχουμε και ένα καλό σκοπό. Στη ζωή μας χρειάζεται να βάλουμε και το συνέστημά μας να δούμε πού θα μας πάει. Εδώ λέει λοιπόν το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει ότι βάλε και συνέστημα. Τι θέλεις εσύ, παιδί μου? Πολλές φορές ίσως έχετε ακούσει και από τους ανθρώπους τους δικούς σας που σας λένε τι γουστάρεις εσύ, τι θέλεις εσύ, πού θες να πας, τι είναι αυτό που σου αρέσει. Ναι, ρισκάρουμε, αλλά με το δικό σου ρυθμό. Παιδί μου λέει εδώ, φίλε μου, κοπέλα μου, αγάπη μου, δεν ξέρω τι, με το δικό σου ρυθμό, αλλά πρέπει όμως στη ζωή σου να έχεις ως αποστολή την καρδιά. Η καρδιά είναι σημαντική. Και βεβαίως εδώ έχουμε μία σελήνη, όλα εκείνα τα μυστικά και τα λόγια τα οποία δεν υπόθηκαν. Εδώ υπάρχει ένα μικρό παράπονο από το άτομο το οποίο, με το οποίο σας ενδιαφέρει, το οποίο έχει να κάνει με την ψυχή, τις σκοτεινές στιγμές της ψυχής, ίσως είναι και μια άλλη ψυχή εδώ το οποίο, η οποία μιλάει που δεν είναι πλέον εν ζωή, αλλά είπαμε όμως δίνει μια πληροφορία. Λέει όμως εδώ ότι ξέρεις, ναι, πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν, κάποιες στεναχώριες, κάποια λόγια ίσως τα οποία έπρεπε να υποθούν και ο καθένας πήρε τελικά το δρόμο του, χωρίς όμως τελικά να χωρίσουμε, χωρίς όμως τελικά να υπάρχει μια πίκρα, στο πούμε, μια στεναχώρια, ένα παράπονο δηλαδή, ένα παράπονο. Αν το δούμε σαν ιστορία, η βασίλισσα στέλνει τον υπότη κυπέλων με αγάπη για να πάει να μιλήσει στη Σελήνη για να της πει τα πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν και κυρίως λόγια αγάπης. Ας το κρατήσουμε γιατί έχουμε και άλλα να δούμε στην ιστορία μας. Το επόμενο είναι πάλι ένα έξι ξυφών. Τα εξάρια δίνουν και παίρνουν. Ξέρετε, το έξι γενικότερα συνδέεται σε ένα επίπεδο, προσέξτε πώς θα το πω, στην αριθμολογία με την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι ακριβώς η ψυχή του ανθρώπου, διότι η ψυχή στην αριθμολογία του ανθρώπου εκφράζεται μέσα από άλλους αριθμούς και άλλα πράγματα, αλλά το 6 όμως είναι ένας από τους αριθμούς που εκδηλώνει την αγάπη, την ψυχική αγάπη και την ψυχή των ανθρώπων. Για πού τραβάει η ψυχή σου? Πάλι εδώ έχουμε μια προτροπή, αν δείτε, αυτή και αυτή η κάρτα πάνε προς το μέλλον. Αυτή η κάρτα δείχνει το μέλλον. Εδώ κοιτάζει προς το παρελθόν, εδώ κοιτάζει προς το μέλλον. Σαν να σου λέει προχώρα προς το μέλλον. Κίνησε γη και ουράνο και πήγαινε με όλους σου τις δυνάμεις, με όλα σου τα εφόδια. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Εδώ αυτή εδώ η φιγούρα, τη βλέπετε, είναι αρματωμένη. Γιατί, είπαμε, τα ταρό απαντάνε μέσα από απίστευτους συμβολισμούς. Πάρε σου, πάρε όλα σου τα πολεμοφόδια, πάρε όλες τις δυνατότητές σου και προχώρα προς το μέλλον. Το επόμενο είναι ένας βασιλιάς, μάλιστα, ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Δεν είναι τυχαίο, είναι από διαφορετικό deck, σε μένα μοιάζει και λίγο χριστουγεννιάτικο, στο οποίο εδώ αυτή τον φροντίζει. Εδώ μιλάμε για τη φροντίδα. Μοιάζει λίγο και με τον Ιησού, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει και εδώ πέρα και το τρισκέλιον, έχει και μια ειδική το τρισκέλιον είναι ένα ειδικό σύμβολο τριπλότητας και χαράς και δύναμης και προστασίας. Λοιπόν, ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Αυτοί οι δύο λοιπόν εδώ έχουμε μια συμφωνία ψυχών μαζί με τη Σελήνη. Μία καρμική συμφωνία, μία συνάντηση ή μπορεί να είναι και οι γονείς. Δηλαδή θέλω και εσείς να σκεφτείτε εκτός ορίων, εκτός του κουτιού που λένε, outside of the box, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τέλος πάντων, στο οποίο λέει ότι σκεφτόμαστε και λίγο παραπέρα από αυτά που σας λέω εγώ με κάποιες αναλύσεις. Είναι όμως δύο πολύ ισχυρές φιγούρες, μπορεί να είναι γονείς, μπορεί να είναι εσείς, μπορεί να είναι το ζευγάρι, μπορεί και να γίναν πολλά πράγματα.
Εσείς μιλάτε για μέλλον, εκείνος μιλάει για φροντίδα και αγάπη και πράγματα και λόγια τα οποία δεν υπόθηκαν και όλες εκείνες οι συμφωνίες ψυχής. Προσέξτε, εδώ λέει μιλήστε. Εκφραστείτε. Όχι, προσοχή όμως. Εδώ μας λέει και με τι ποιότητα θα εκφραστούμε. Δεν λέει να τον πάρουμε τον άλλον στο κυνήγι και να το ταψάλουμε ή να τις ταψάλουμε. Εδώ θέλει καρδιά. Να μιλήσετε μέσα από την καρδιά και ας φανείτε ευάλωτοι ή ευάλωτες. Αυτό είναι ένα σημάδι, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ένα καρμικό πολύ ισχυρό κομμάτι που είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν καταλαβαίνει από συναισθήματα. Η δικαιοσύνη θα κόψει με το σπαθί της αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει. Βεβαίως εδώ από πίσω κρύβεται το ζώδιο του ζυγού, κυρίως. Α, εδώ πέρα από τα ζώδια, η σελήνη έχει να κάνει με τους ηχθείς κυρίως και με τον καρκίνο θα έλεγα κυρίως, με τον καρκίνο, ζώδιο καρκίνος, μάλλον εδώ πέρα ζώδια, εδώ είναι όλα τα ζώδια του νερού, εδώ ζώδιο καρκίνος, εδώ έχουμε όλα τα ζώδια της γης, εδώ έχουμε αέρα, εδώ έχουμε ζώδια της γης και εδώ έχουμε πάλι ζυγός, ξεκάθαρα ζυγός. Ό,τι έδωσες, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Αυτή είναι η κάρτα. Οι πράξεις σου θα έχουν ένα αντίκτυπο. Τελείως. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική του κάρμα, αυτή είναι η λογική γενικότερα και σου λέει όπως έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Δεν μίλησες, δεν έκανες, υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Μίλησες ενώ δεν έπρεπε, θα υπάρχουν συνέπειες. Δεν λέω ότι είναι κακή κάρτα, λέω όμως ότι είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει. Και εδώ δείχνει μία απόσταση. Εγώ διαισθάνομαι μία απόσταση. Δεν ξέρω τώρα αυτή η απόσταση. Κυρίως σε ζευγάρια λέω. Διαισθάνομαι αυτό, το λέω διαισθητικά. Υπάρχει μία απόσταση. Πράγματα τα οποία δεν έγιναν, λόγια τα οποία δεν υπόθηκαν. Και επίσης, επειδή είναι δικαιοσύνη, μπορεί να είναι και τρεχάματα με τον νόμο, τρεχάματα με διαζύγια, τρεχάματα με πράγματα, με τρεχάματα με το ένα και με το άλλο πράγμα. Εντάξει. Σε ένα άλλο επίπεδο, πάλι η φλασιά που μου έρχεται είναι ότι εκείνος ήταν καλοπερασάκιας. Αυτός ήταν καλοπερασάκιας. Και εσάς σας αρέσει η καλή ζωή, έτσι, η άνετη ζωή, η οικονομική ζωή, αλλά αυτός όμως σας είχε λίγο δουλίτσα. Δηλαδή, σας είχε τρίψε μου τα ποδαράκια μου και δεν ξέρω τι άλλο. Δείτε το εσείς. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Ή, αν δεν ισχύει αυτό, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει όλες τις ανήσεις, όλα τα κομφόρ, χωρίς να κοπιάσει όμως. Το επόμενο που βγαίνει είναι ένας υπότες, μια πολύ δυνατή κάρτα, είναι ότι μην φοβάσαι τις αλλαγές. Επειδή έχουμε τον Άσο εδώ, βέβαια έχουμε και το 9 κούπα, αν παρατηρήσετε εδώ, έχουμε και τον Άσο, είναι η πρώτη κάρτα, και είναι ο αναβάτης, ο οποίος φέρνει νέα, είναι το καινούριο ξεκίνημα. Μπορεί να είναι το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο σας έρχεται από το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει. Ένα μήνυμα για τη ζωή σου, ένα νέο ξεκίνημα. Είναι ο πύργος, ένα έξι πάλι, εδώ έχουμε ένα έξι μπαστούνι, για να δω. Είχαμε ένα έξι, έξι, έξι ξύφων, εδώ ένα έξι μπαστούνι. Να το. Εντάξει. Που σημαίνει ότι ο πύργος δηλώνει ασφάλεια. Ο πύργος δηλώνει θέλω ένα μέρος στο οποίο να νιώθω ασφαλής. Βέβαια, το 6, επειδή πάντα έχει να κάνει με τα καρμικά και το παρελθόν. Το 6 πάντα έχει να κάνει με το παρελθόν μας. Λέει ότι πέρασες άσχημα, πέρασες δύσκολα, πληγώθηκες, αλλά όμως μην απορρίπτεις την αλήθεια. Συγκλονιστικό, ξέρετε γιατί. Μην απορρίπτεις την αλήθεια. Οι αλήθειες που λέγαμε εδώ, να το. Μην απορρίπτεις τις αλήθειες, μην απορρίπτεις την αλήθεια η οποία έρχεται και είναι η πιο ισχυρή από όλα τα πράγματα, την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε. Και το άλλο έρχεται να κάνει με τον αριθμό 13, είναι ένα παιδί ή ένας ρίγας μπαστούνατος εδώ, ο οποίος λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να χαίρεσαι σε ό,τι έχεις πετύχει στη ζωή σου και καμιά φορά χρειάζεται και λίγο τρέλα και μην τα παίρνεις και λίγο στα σοβαρά τα πράγματα. Χρειάζεται λίγο σαν παιδί, όπως τα παιδιά δεν έχουν αυτή τη σοβαρότητα, χρειάζεται και λίγο μία έτσι, λίγο τρελίτσα, λίγο να τα παίρνουμε λίγο και στην πλάκα, λίγο πιο χαλαρά, ας το πούμε. Το παιδί όμως, και εδώ σημαίνει νέο ξεκίνημα. Αυτές λοιπόν οι τρεις κάρτες, αν τις βάλουμε εδώ πολύ, γιατί με αυτές τις κάρτες ολοκληρώνουμε βασικά, γιατί είναι αυτές που σταυρώνουν και σταυρώνουν σημαίνει, το επαναλαμβάνω, σημαίνει αυτά τα οποία έρχονται στη ροή μας, στο δρόμο μας δηλαδή, και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τα ξεπεράσουμε. Νέα ξεκινήματα, έχεις πληγωθεί από το παρελθόν, αλλά πρέπει να προχωρήσεις, και το παιδί εδώ σημαίνει προχώρα. Εδώ μπορεί να υπάρχει ένας φίλος ή μια φίλη ή ένας πολύ δικό σας άνθρωπος, αρσενικό κυρίως, το οποίο είναι μπαστούνατος, ζώδια δηλαδή της φωτιάς. Προχώρα λέει.
να χαίρεσαι με ό,τι έχεις πετύχει ακόμα και αποτύχεις στη ζωή σου, γιατί η ζωή είναι και αποτυχίες, έτσι, και μην τα παίρνεις τόσο πολύ στα σοβαρά. Η ζωή θέλει και λίγο πλάκ. Νέα ξεκινήματα όμως. Αυτό είναι τα μηνύματα τα οποία σας δίνει το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει, αλλά σημαντικό είναι αλήθειες. Πρέπει να καταλάβετε, να χωνέψετε τις αλήθειες. Αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν και είναι πολύ καλά κλειδωμένα, κλεισμένα στην ψυχή και έπρεπε να βγούνε, ό,τι και να είναι αυτό. Οι αλήθειες οι οποίες δεν υπόθηκαν και πρέπει να υποθούν με μια ζυγαριά όμως, δηλαδή με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αρμονικό τρόπο, με έναν επικοδομητικό τρόπο και προχώρα στα επιτεύγματά σου. Στο μέλλον, δηλαδή προχώρα προς το μέλλον. Αυτό ήταν και το δεύτερο και η δεύτερη ερμηνεία, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο. Λοιπόν, ωραία. Το επόμενο λοιπόν είναι το οθύλα. Έτσι λέγεται, οθύλα. Ρουνικό, ισχυρό ρουνικό σύμβολο. Εδώ σημαίνει σπιτικό, σημαίνει αποκτήματα, σημαίνει ύλη. Σημαίνει ότι τι είναι το σημαντικό για σένα. Τι είναι σημαντικό για σένα. Ξεκινάμε με ένα τέτοιο μήνυμα. Το μήνυμα, λέει, του προσώπου που σαν διαδιαφέρει, ξεκινάμε με ένα ερώτημα. Τι είναι σημαντικό για σένα τελικά. Και φυσικά έχει να κάνει και με την πειθαρχία, έχει να κάνει με τον νόμο, όχι ακριβώς με τον νόμο, με την τάξη δηλαδή, με τα πράγματα τα οργανωμένα. Αλλά το ερώτημα είναι τι τελικά ενδιαφέρει εσένα. Okay, για να ξεκινήσουμε να δούμε. Έχουμε τα ζώδια και σας λέω είναι ζώδιο οροσκόπος, όμως αν δεν έχετε που αφορά ή εσάς ή τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, μπορεί να ανήκει σε αυτά τα ζώδια, αν δεν ανήκει σε κανένα από αυτά τα ζώδια, τότε κοιτάμε τη συμπεριφορά αυτών των ζωδίων, τον συμβολισμό τους. Έτσι και θα σας τον εξηγήσω. Εδώ λοιπόν έχουμε Ταύρο, Καρκίνο, Υδροχό. Ο Ταύρος σημαίνει έχω τα αποκτήματα, την ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια. Έχω το σπίτι μου, έχω τα οικονομικά, έχω κίνο, κυνηγάω, σημαίνει και φήμη ίσως, σημαίνει διάφορα πράγματα. Καρκίνος που σημαίνει αισθάνομαι. Και εδώ είναι ένα σημαντικό ερώτημα, μάλλον πέφτουν τρία ερωτήματα εδώ. Τι πραγματικά είναι σημαντικό για σένα. Η οικονομική ασφάλεια, το συναίσθημα ή να το γνωρίζεις. Τόσο βαθιά πηγαίνει. Και εδώ φυσικά είναι ο Υδροχόος. Στο γνωρίζω, λέει. Θέλω να γνωρίζω. Θέλω να γνωρίζω τι γίνεται, τι συμβαίνει, πώς τα πράγματα γίνονται, έτσι. Το επόμενο λοιπόν, ξεκινάμε, είναι μια μεγάλη ιέρεια, μεγάλη διέστηση, μεγάλη δύναμη, μεγάλη αποφασιστικότητα. Πράγματα όμως τα οποία υπάρχουν και μυστικά. Γιατί η μεγάλη ιέρεια κρατάει μυστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε με τα μυστικά, τα πράγματα τα οποία έμειναν κρυφά. Είτε από εσάς, είτε από το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι τα κράτησε για το δικό του λόγο κρυφό. Για να δούμε όμως γιατί. Μάλιστα. Τα κράτησε από εσάς για δύο λόγους. Για δύο διαφορετικούς όμως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για εσάς, για τη δική σας προστασία, και ο άλλος λόγος είναι και λίγο πονηρός. Ίσως έπαιξε και λίγο πονηρά το άλλο άτομο, το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Και βέβαια έχουμε και τον ήλιο, και λέω βέβαια διότι έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες ισχυρές αρκάνες εδώ πέρα. Στο οποίο, για να δω κάτι να σας πω, στο οποίο εδώ δείχνει μία γυναίκα η οποία ήξερε πολύ καλά τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ήξερε όλα τα μυστικά αυτού του προσώπου που το ενδιαφέρει εσά, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι, αν είστε άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα που σας ενδιαφέρει, αλλά ξέρει πολλά πράγματα. Ο διάβολος σημαίνει εμπόδια. Εμπόδια στη σχέση, εμπόδια στη συνεργασία, εμπόδια σε κάποια πράγματα, αλλά το θετικό του μόνο μήνυμα που έχει ο διάβολος είναι αντοχή ψυχής. Και καρμικές βέβαια σχέσεις εδώ, και δύσκολες σχέσεις, και δύσκολα πράγματα, και δύσκολες συνεργασίες. Και ο διάβολος εδώ επίσης σημαίνει και ένα είδος ότι συναντάμε δυσκολίες, αλλά ο σκοπός όμως μετά αυτών των δυσκολιών, αν θέλετε, είναι να βρούμε τις αλήθειες μας. Τελικά εμείς ως άνθρωποι, δύο άνθρωποι, κοιτάξτε, εδώ ο ήλιος, γιατί πέφτει στη θέση του μέλλοντος εδώ, έρχεται να σας πει ο ήλιος και σας λέει τι είναι σημαντικό για σένα να έρθει στην επιφάνεια. Είναι η ερώτηση που έπεσε εδώ πέρα στο σύμβολο.
Και είναι οι ερώτησεις που λένε αυτοί εδώ πέρα. Θέλεις εσύ να έχεις, να αισθάνεσαι ή να γνωρίζεις. Τι είναι σημαντικό για σένα. Αυτοί δύο οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι λίγο απομακρυσμένοι και ο καθένας κοιτάζει αλλού. Ο σκοπός είναι να ενοποιηθούν μέσα από την αλήθεια, το να αισθάνονται και το να έχουν. Το να έχω σημαίνει έχω την ασφάλεια να σου μιλήσω. Έχω την ασφάλεια τελικά να τα βρούμε μαζί και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Έχω τελικά τη δυνατότητα να καταλάβω ότι μπορεί εσύ να πέρναγες δύσκολα και εγώ να το γνώριζα αλλά να μην στο έλεγα όμως. Είναι μια πιθανότητα αυτή πολύ έντονη που τη βλέπω εγώ λίγο εδώ διαστητικά. Το επόμενο είναι το 4 μπαστούν. Το 4 μπαστούν είναι η χαρά. Η χαρά η οποία την είχαμε κάποια στιγμή, την είχαμε κατακτήσει. Όποια και αν είναι αυτή η χαρά. Χαρά συνεργασίας, χαρά της φιλίας, χαρά μαζί, χαρά της οικογένειας, χαρά του γάμου, χαρά οτιδήποτε. Για κάποιο λόγο όμως αυτό ολοκληρώθηκε και τέλειωσε. Η μεγάλη αιρία το γνωρίζει αυτό ότι τέλειωσε. Και αυτό που έρχεται διάβολος και ένας μάγος. Εδώ τώρα έχουμε τον μάγο. Ο μάγος και αυτός γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, αλλά γίνεται πιο εγωιστής από αυτήν εδώ πέρα. Ο μάγος είναι εδώ, έχουμε τώρα, να σας πω λίγο και λίγο μισό λεπτό, να πούμε εδώ πέρα έχουμε σελήνη, έχουμε κυρίως, επηρεάζεστε τις φάσεις της σελήνης εδώ, εδώ έχουμε το διάβολο είναι εγώ καιρός, εδώ έχουμε τον ήλιο ο οποίος είναι ο Λέων, από πίσω κρύβει το ζώδιο του Λέοντα. Εδώ κρύβονται ζώδια της φωτιάς, εδώ δεν υπάρχει κάποιο ζώδιο, υπάρχει ο Ερμής από πίσω, ο Ερμής σημαίνει η επικοινωνία, σημαίνει και το χρήμα, σημαίνει και το εμπόριο, σημαίνει και οι συνεργασίες. Κάτι όμως περίεργο έχει γίνει εδώ. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα το ένστικτό μου, διαίσθησή μου λέει ο διάβολος με τον μάγο είναι ένας, δεν είναι και ένας τόσο ευχάριστος συνδυασμός. Κάτι έχει περίεργο συμβεί. Εντάξει, ας το προχωρήσουμε. Και βεβαίως αυτό το περίεργο το οποίο έχει συμβεί είναι ότι έρχεται η κατάθλιψη. Η θλίψη και η στεναχώρια. Να. Μία φιγούρα σκεπασμένη, μία φιγούρα που ναι, υπήρχε αυθονία κάποια στιγμή, να, εδώ υπήρχε αυθονία πολύ στο παρελθόν, εδώ υπάρχει αίμα, παρατηρήσετε, δάκρυα και αίμα που λένε, και τα πράγματα έχουν κατά κάποιο τρόπο λίγο τελειώσει με άσχημο τρόπο. Αλλά υπάρχει στεναχώρια. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα, αν και εδώ έχουμε τον ήλιο που λέει ότι οκ, εντάξει να πάμε να τα βρούμε, αλλά να έρθουν στην επιφάνεια οι αλήθειες, εδώ έχουμε πολύ στεναχώρια. Ο ήλιος έρχεται λοιπόν εδώ να σας το πω ως εξής και φανερώνει τη στεναχώρια που έχετε περάσει. Ο καθένας για οποιοδήποτε λόγο. Το άτομο το οποίο λοιπόν, το άτομο το οποίο σας ενδιαφέρει, έχετε περάσει στεναχώριες μαζί. Και μεταξύ σας κάτι έχει γίνει, μπορεί να είναι τσακωμός, μπορεί να είναι διαφωνίες, μπορεί πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν, μυστικά κρυμμένα τα οποία δεν ήρθαν στην επιφάνεια την κατάλληλη στιγμή ίσως και αυτό έχει δημιουργήσει κάποιον πόνο. Και πρέπει να θεραπευτεί. Το επόμενο λοιπόν που έρχεται είναι, μάλιστα, είναι όλα καλά, όλα ωραία, έρχεται πάλι ένα εξάρι. Λοιπόν, το έξι καρό, η γη. Κοίταξε να δεις, τι σου λέει εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις, γιατί εδώ σου λέει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το έξι έχει να κάνει με το παρελθόν. Και εδώ σημαίνει ότι θεραπεύουμε το παρελθόν. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως. Γενικότερα να αισθάνεσαι πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ουρανούς, στον παράδεισο γενικότερα, για αυτά τα οποία έχεις αυτή τη στιγμή, ό,τι και να είναι αυτά, τα αποκτήματά σου. Τα αποκτήματά σου μπορεί να είναι όχι μόνο ύλη, μπορεί να είναι και εμπειρίες. Δύσκολες εμπειρίες, στραβές εμπειρίες, περίεργες εμπειρίες, τσακωμή το ένα το άλλο, είναι τα διαμάντια σου. Θα μου πεις, μα αυτό διαμάντια τώρα τι μου λες, εγώ πέρασα του κόσμου τα πάθη. Άκου τι σου λέει εδώ πέρα. Υπάρχει μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ότι να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη ανά πάσα στιγμή. Γιατί? Πολύ απλά θα σου το πω. Γιατί είσαι ζωντανός, είσαι ζωντανή και ακούς και εγώ αυτό το βίντεο. Και βλέπεις αυτό το βίντεο. Ακόμα και για αυτόν τον λόγο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Διότι η ψυχολογία και το συνέστημα, προσέξτε, το συνέστημα νικάει τη λογική και μας παίρνει από κάτω, απογοητευόμαστε. Αλλά λέει εδώ να είσαι ευτυχής με ό,τι έχεις στη ζωή σου μέχρι στιγμής. Εδώ υπάρχει μία γυναίκα. Μία lady, ας το πούμε, lady. Είναι ο άσος μπαστούνι. Εδώ υπάρχει μια γυναίκα, η οποία σε αγαπάει πάρα πολύ.
Αν είσαι γυναίκα, είναι σίγουρα μια δική σου, δεν ξέρω, μια μητέρα, μια γιαγιά, μια φίλη σου. Εσύ γνωρίζεις, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο όμως εδώ σε αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι εδώ στο τώρα, έχει βγει στο τώρα εδώ. Και έχει έρθει να θεραπεύσει το διάβολο και το μάγο. Γιατί η αγάπη στο τέλος νικάει τα πάντα. Αυτό είναι νόμος. Το φως, η αγάπη, το φως της αγάπης νικάει τα πάντα. Και το σκοτάδι δεν μπορεί να μείνει. Και έχει έρθει και σου δίνει αυτό το μήνυμα. Σ' αγαπάω, σου λέει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι, εδώ υπάρχει μια γυναίκα η οποία πραγματικά σ' αγαπάει και σε εμπιστεύεται. Και κοιτάζει εδώ πέρα με έναν τρόπο για να δει ήρθες τελικά, δεν ήρθες. Αν παρατηρήσετε, θα έλεγα σε ένα επίπεδο, ότι μπορεί να είναι και η σκάλα του παραδείσου, είναι μια ψυχή η οποία έχει φύγει, δεν είναι πλέον εδώ κοντά μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι, γιατί έτσι συμβαίνει και όλα στις ψυχές, όπου μπορούν μέσα από ένα μικρό παραθυράκι, μέσα από τη δική τους συνειδητότητα, μέσα από το δικό τους τρόπο σκέψης, ας το πούμε, να βλέπουν και κάτω λίγο στη γη τι γίνεται και να στέλνουν το μήνυμά τους και τη σκέψη τους «Σ' αγαπάω». Λοιπόν, και το επόμενο είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ότι ξέρεις κάτι, έρχεται λοιπόν τώρα, προσέξτε να δει, τι ωραία, μάλιστα. Το βιβλίο λοιπόν είναι το 10 καρό, έχουμε λοιπόν ζώδια γης, ζώδια ξυφών, ζώδια αέρα. Το βιβλίο έρχεται και σου λέει ότι θα βρεις την καλύτερη συμβουλή μέσα στον εαυτό σου. Η καλύτερη συμβουλή τελικά είναι αυτή που γνωρίζεις πολύ καλά μέσα στον εαυτό σου και είναι αυτή η οποία θα σε θεραπεύσει. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή εσύ αναζητάς τώρα με το πρόσωπο κάποιες συμβουλές, να σου πει κάποια πράγματα, να σου φανερώσει κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο σου λέει είναι παράδεισος, okay, επικοινωνία με τον παράδεισο, μια γυναίκα που σε αγαπεί πάρα πολύ και σε εμπιστεύεται και σου στέλνει την αγάπη της, πραγματικά την αγάπη της, και εδώ πέρα λέει ότι, και σου λέει το μήνυμα, θα βρεις αυτό τελικά που ζητάς μέσα στον εαυτό σου. Γιατί όλες οι αλήθειες τις γνωρίζουν. Απλά μπορεί να μην τις δεχόμαστε ή να μην θέλουμε να τις δούμε ή να τις μπλοκάρουμε εμείς. Αυτό είναι η σημαντική αλήθεια. Όχι αυτόν εδώ πέρα. Περνάς δυσκολίες όντως. Ζορίζεσαι. Τώρα τελευταία εσύ ζορίζεσαι. Αλλά έχεις πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη προστασία. Αυτό είναι το μήνυμα και από το πρόσωπο με το οποίο εσένα σε ενδιαφέρει και σου λέει αυτό το μήνυμα που σου λέει ότι την αλήθεια και την καλύτερη συμβουλή θα την βρεις μέσα σου. Συγκλονιστικό. Και φυσικά φίλες και φίλοι, πηγαίνω στο τελευταίο μας, στην τελευταία μας επιλογή, που είναι αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, που είναι το αλγίζ ή αλγκάζ. Προστασία. Αυτό επίσης σημαίνει, είναι και μια ασπίδα, είναι μια ασπίδα προστασίας, είναι και το ίδιο μια ασπίδα, στο πούμε. Προστασία από άλλους ανθρώπους, προστασία εαυτού, προστασία από κακογλωσσιές. Επίσης ένα σύμβολο το οποίο, να το πούμε έτσι, καθαρίζει και το κακό, καθαρίζει και το κακό το μάτι. Επίσης υπάρχει μια επικοινωνία, αν θέλετε, και με άλλες κατά κάποιο τρόπο διαστάσεις, ας το πούμε έτσι. Όχι medium, δεν λέω medium, ενώ δηλαδή διέστηση, ένστικτο, πληροφορία παράξενη, η οποία λες, ρε παιδί μου, τώρα γιατί μου ήρθε αυτή η πληροφορία, τι γίνεται. Και βέβαια σημαίνει και επικοινωνία με τον ανώτερο αυτό μας, ή αν θέλετε καλύτερα, με το υποσυνείδητό μας, το οποίο στο υποσυνείδητο κατά 90% είναι αυτό που λέμε μοίρα. Η μοίρα μας, το πεπρωμένο μας. Δεν τον αναλύω περισσότερο, θέλετε να ψάξετε περισσότερα, ψάξτε τον Jung, Carl Jung λοιπόν, να σας πει πολύ περισσότερα πράγματα, όπου εκεί αναλύει τι σημαίνει μοίρα με το υποσυνείδητο. Εδώ τι έχουμε, δίδυμος, που σημαίνει σκέφτομαι. Μάλιστα, το υποσυνείδητο μπορεί να τραβήξει και να έρθει να γίνει σκέψη και να γίνει υλοποίηση. Ιχθύς, που σημαίνει πιστεύω, ναι βεβαίως, πιστεύω, ναι όντως, το πιστεύω σε ένα Θεό, ισχύει αυτό δηλαδή. Κριός, που σημαίνει είμαι, εγώ είμαι, έχω δύναμη. Μιλάμε τώρα, ζώδια οροσκόπους, δίδυμη, ηχθής ή κριός. Θέλω να σας πω, είναι ζώδιο οροσκόπος ή για εσάς ή για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, ή αν δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, είναι η συμπεριφορά του.
Πάμε να τα δούμε τώρα λίγο τι δύναμη έχουμε. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη δύναμη εδώ, φίλες και φίλοι. Να το. Είναι ένα ξύφος, θα έλεγα ότι μοιάζει και αυτό με ξύφος, έτσι, αν το φέρω και εγώ λίγο έτσι, αν και είναι ανάποδα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα ξύφος το οποίο έρχεται να είναι ο άσος ξυφών, δύναμη. Ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα εδώ. Ξέρω τι μου γίνεται. Πιστεύω, ναι, γιατί εδώ σημαίνει και δύναμη και βέβαια σημαίνει και αναγέννηση εδώ. Και είναι μια κάρτα πολύ θετική και είναι μια κάρτα που σημαίνει ξεκινάω, παιδιά, παίρνω το σπαθί μου και ξεκινάω με την αξία μου να κάνω τα πράγματά μου. Και έχουμε έναν υπότι εδώ. Ωραία, λοιπόν. Εδώ έχουμε ζώδια αέρα, εδώ έχουμε ζώδια φωτιάς. Εδώ σημαίνει επίσης ότι ο υπότης προχωράει με δύναμη για νέα ξεκινήματα. Η προτροπή λοιπόν του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, σας λέει ένα μήνυμα και εδώ. Νέα ξεκινήματα, με δύναμη. Το έχεις, τελείωσε. Τώρα, τι νέο ξεκίνημα για τον καθένα, είπαμε. Για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Και η δύναμη. Πω, έχεις δύναμη, στο λέει εδώ να το. Είναι ο κρυός που είναι ένα δυνατό ζώδιο γιατί έχει φωτιά, έχει ορμή, έχει παρορμητικότητα και εδώ έχουμε και την ισχύ, τη δύναμη δηλαδή, η οποία με το δικό της τρόπο ξέρει πώς θα προχωρήσει στο μέλλον, ξέρει που θα πάει, ξέρει τι θα κάνει. Δεν μασάς τίποτα. Ό,τι και να είναι, σε όποιο επίπεδο και να είναι, ακόμα και σε ερωτικό, αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι από τον άνθρωπο τον οποίο σας ενδιαφέρει είναι έχεις δύναμη. Ήσουν ο άνθρωπος που είχες δύναμη. Ήσουν αυτός ή αυτή όπου είχες τη δύναμη, έχεις τη δύναμη και έκανες τα πράγματα να κινούνται. Πολύ ενέργεια εδώ. Πολύ κίνηση και πολύ δύναμη. Στο επόμενο είναι μία μητέρα. Λοιπόν, η μητέρα εδώ, εντάξει είναι η αυτοκράτηρα, εδώ παρουσιάζεται σαν η μητέρα, η οποία μπορεί να είναι και ένα κυοφόρη, μπορεί να σημαίνει μια οικογένεια, έτσι, ως το συμβολισμό της οικογένειας. Αλλά και πάλι όμως, εδώ τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει ότι αυτή η μητέρα είναι, ή μάλλον η αυτοκράτηρα, ξέρει πολύ καλά τι κάνει για να δημιουργήσει πάλι νέα ζωή. Όταν λέμε νέα ζωή, μπορεί να είναι όντως μια εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι όμως, επειδή πέφτει με το, εδώ πέρα με το ξυφόν, τον άσο ξυφόν, νέα πράγματα. Θα κάνω νέα πράγματα, τα οποία εμένα θα μου δώσουν ζωή και πνοή. Να ένα άλλο μήνυμα. Σημαντικό. Επίσης λέει ότι ναι, έχουν γίνει φοβερά και τρομερά πράγματα στη ζωή. Ο πύργος. Καταστροφές, εμπόδια, ξαφνικά γεγονότα. Στο γύρω-γύρω περιβάλλον, το οποίο ίσως και περνάς τώρα αυτή τη στιγμή, η ζωή η οποία ήρθε ανάποδα, η ζωή σου η οποία άλλαξε εντελώς, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι θέμα υγείας, μπορεί να είναι θέμα σχέσεων, μπορεί να είναι θέμα συνεργασιών, μπορεί να είναι μια απόλυση, μπορεί. Δηλαδή δύσκολα γεγονότα. Αλλά και πάλι όμως από κάτω. Πέφτει κάτω εδώ. Έχουμε τον υπότι, ο οποίος σου μιλάει και σου λέει προχώρα. Και επίσης εδώ έχεις και τη δύναμη και σου λέει πρέπει να βρεις, ή τουλάχιστον πρέπει να βρεις τη δύναμη για να τα ξεπεράσεις όλα αυτά. Για κάποιο λόγο όλα γίνονται. Και όλα γίνονται, μάλιστα με έναν, εδώ έναν άλλον υπότι, έχουμε δύο υπότες, άρα οι ενέργειες εδώ κινούνται λίγο πιο γρήγορα για σένα, που σημαίνει δεν φοβάμαι. Προσέξτε να δείτε εδώ. Θέλω να δείτε τον παραλληλισμό. Γιατί είναι όμοιες αυτές εδώ. Μάλλον έχει δύο όμοια πράγματα. Ο κεραυνός που πέφτει, ενεθρία που λένε, κεραυνός που λένε, ο ξαφνικός, ενεθρία όπως το λένε, που έρχεται και καταστρέφει τα πράγματα, αλλά αυτός εδώ πέρα δεν φοβάται τους κεραυνούς. Και τι λέει στο δράκο του. Τι λέει δηλαδή στο κάρμα του. Στην αστρολογία λοιπόν ο δράκος είναι ο βόρειος νότιος δεσμός και είναι μέσα στα πλαίσια της καρμικής αστρολογίας που είναι δύο σημεία, δεν είναι ζώδια, είναι σημεία τα οποία είναι πολύ ισχυρά και ανάλογα που έχουμε το βόρειο και νότιο δεσμό, σε ποιο ζώδιο το έχουμε, καλό θα είναι να το δείτε, δείχνει προς τα που πάμε προς το μέλλον. Και όντως, ο βόρειος δεσμός δείχνει το μέλλον. Ο νότιος δεσμός δείχνει κατά κάποιο τρόπο τις επιρροές μας. Εδώ όμως το μήνυμα είναι ένα. Προχώρα μπροστά. Βρες τη δύναμη παρόλο με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Αυτό είναι το μήνυμα από το πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει και προχώρα. Κάνε τη ζωή σου. Προχώρα. Μη μένεις πίσω. Μη μένεις σε άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε τα ψαράκια. Είναι μια κάρτα η οποία σημαίνει ψάρι. Είναι από πίσω υπάρχει ένας βασιλιάς καρό, δηλαδή βασιλιάς γη. Και σου έχει ένα μήνυμα εδώ το οποίο σου λέει. Ναι, εδώ τα ψάρια είναι θετικά, είναι καλό σημείο στις Λένορμαν και σου λέει ότι πράξε γρήγορα, αλλά όμως μην χάσεις
πώς το λένε, μην τρελαθείς μέσα από την υπερανάλυση. Μην χάσεις δηλαδή το κεφάλι σου, μην χάσεις τα λογικά σου. Προχώρα δηλαδή. Πάρε το ρίσκο, προχώρα. Τι περιμένεις δηλαδή. Ξεκίνα, μπες στο καράβι. Συμβολικό είναι, μπορεί να είναι και ένα ταξίδι εδώ που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε, δεν ξέρω τώρα, ή μπορεί να χρειαστεί κάπως με κάποιο τρόπο να κινηθείτε, να κινηθούν οι ενέργειες δηλαδή. Αλλά οκ, okay, είπαμε, μην τρελαθούμε κιόλας. Ξεκίνα λοιπόν. Ξεκίνα, ξεκίνα, ξεκίνα. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Η δεύτερη κάρτα είναι ένα βουνό. Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα εδώ πώς πέφτει πύργος με βουνό. Το βουνό, ναι, σημαίνει εμπόδιο. Εντάξει, θα χρειαστεί να βγεις στην αρένα, όπως βγαίνει αυτός εδώ πέρα, σαν τον gladiator δηλαδή, θα βγεις στην αρένα να πολεμήσεις. Θα βάλεις το κασκέτο σου, θα βάλεις τη στολή σου, θα βάλεις την πανοπλία σου και θα βγεις έξω στη ζωή, στον κόσμο, στην εμπειρία, στους ανθρώπους, για να πολεμήσεις. Είναι μέρος της ζωής. Okay, είναι μέρος των πραγμάτων, όμως έτσι, έτσι όμως, όταν δουν ότι παλεύεις, θα σε σεβαστούν κιόλας. Γιατί εδώ θα σεβαστούν έναν πολεμιστή ο οποίος ξέρει να μάχεται. Δεν ξέρει αν θα νικήσει. Δεν ξέρει αν θα χάσει. Πάει όμως, γιατί αν δείτε εδώ, υπάρχει και πολύ αίμα, αν δείτε εδώ πέρα δηλαδή, υπάρχει και αιματάκι κτλ. Που δείχνει το πλήγωμα, που δείχνει, ναι, ότι στη ζωή θα πληγωθούμε, θα προδοθούμε. Είναι εμπειρία της ζωής εδώ. Εδώ είναι εμπειρία της ζωής. Εδώ το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει σας μιλάει για εμπειρία ζωής. Είπαμε, δεν έχει σημασία αν έχετε τσακώθει, αλλά είναι, σου λέει, είναι μέσα στην εμπειρία της ζωής αυτό το οποίο περνάμε ή αυτό το οποίο περνάς και σε αυτή τη δυσκολία την οποία βρίσκεσαι. Και στο τέλος έχουμε εδώ πέρα λοιπόν μία κάρτα, λοιπόν, η οποία έρχεται και μας λέει λοιπόν, μισό λεπτό, και μας λέει λοιπόν για την άγκυρα. Εδώ είναι μπαστούνι. Εδώ έχουμε γη, εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε ξύφι, εδώ έχουμε μπαστούνια φωτιά πάλι. Τι σου λέει τελικά το πρόσωπο, πώς καταλήγουμε δηλαδή στην τελευταία κάρτα και σου λέει πρέπει να επιμείνεις. Έχεις ό,τι χρειάζεσαι στη ζωή σου και πρέπει να επιμείνεις αυτή τη ζωή. Και αν δούμε λίγο το μέλλον, πώς έτσι διαγράφεται γενικότερα, είναι αποκτώ δύναμη, πηγαίνω, ορμάω στο μέλλον, δεν φοβάμαι τα εμπόδια και τους κεραυνούς και τις αστραπές και τους καταιγίδες και οτιδήποτε. Παίρνω το κάρμα μου και προχωράω και το θεραπεύω και πηγαίνω εκεί που πρέπει να πάω με ορμή και δύναμη και έχω, θα επιμείνω ό,τι και αν μου ρίξει η ζωή, γιατί έχω ό,τι μου χρειάζεται. Έχω όλα τα εφόδια. Και έχω την προστασία μου, γιατί το αλγκάζι σημαίνει και προστασία. Σημαίνει και κεραυνός, έτσι. Είναι και κεραυνός αυτό. Άμα το παρατηρήσετε εδώ, είναι και ο κεραυνός, έτσι. Οπότε, το μήνυμα του προσώπου που σας ενδιαφέρει και θέλει να σας πει, είναι να μην κάνεις πίσω προχώρα. Έχεις τα πάντα. Ό,τι και να είναι αυτό. Μια καινούργια αρχή, μια καινούργια σχέση, μια καινούργια συνεργασία, μια καινούργια δουλειά. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, φυσικά είναι δύσκολο, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν θα ανοίξουν ξαφνικά όλες οι πόρτες. Θα πούνε, ω, περάστε. Ή δεν θα ανοίξουν όλοι οι άνθρωποι την καρδιά τους και θα πούνε, ναι, έλα, σε ερωτεύτηκα, σε θέλω στη ζωή μου. Όχι. Οπότε, φίλες και φίλοι, έχετε όλη τη δύναμη, έχετε όλο το δυναμικό για να προχωρήσετε στη ζωή σας με δύναμη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, κάνε τα comment σου, μπορείς να γράψεις κάτω από αυτό το βίντεο, κάνε όμως την εγγραφή σου. Επίσης υπάρχει και το site μου, το οποίο είναι το acastaro.gr, μπορεί να το googlάρεις, μπες, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες, για σένα 5 δωρεάν υπηρεσίες, μπες μέσα, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι 5 δωρεάν υπηρεσίες, μπες μέσα, ψάξε το site μου, άλλαξε τα φώτα, θα δεις, θα χαρίσει, είναι πολύ σύγχρονο, πολύ ωραίο, σοβαρές απαντήσεις, πολύ μελετημένες απαντήσεις, με 3 κάρτες, μία κάρτα, online μαντίο κτλ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Έως τότε να περνάτε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.